Ακολουθώντας το αρχαίο τελετουργικό, οι αίριες περιστοιχίζουν το μνημιακό δέντρο της Ελιάς των Βουβών για την κοπή του κότινου με τον οποίο θα στεφτούν οι πρώτοι νικητές του Μαραθωνίου Κρήτης. Είναι με την ακλώνα κότιν, εις να στεφαναφορήσει τους νικητάς. Η θεά Αθηνά θα υποδείξει το κλαδί που θα κοπεί για τη στέψη των μαραθωνοδρόμων. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης παραλαμβάνει το κλαδί από το πανάρχαιο δέντρο για να το παραδώσει στην Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου Κρήτης, καθώς ο χρόνος έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Αυτός ο δρόμος τίνει να γίνει ένας θεσμός. Ο στόχος και ο σκοπός μας είναι να λάβει στο καλεντάρι του αθλητισμού μία από τις υψηλότερες θέσεις στο κομμάτι των μαραθωνίων δρόμων. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για το δρομικό κίνημα και για το Μαραθώνιο Κρήτης η κοπή του κότινος από την αρχαία Ελιά των Βουβών. Αυτό σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Ο Μαραθώνιος Κρήτης, που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου Κεσελίνου Ειρηναίου Γαλανάκη, θα διεξαχθεί την Κυριακή 21 Απριλίου στα Χανιά. Οι συμμετοχές πια φέτος έχουν πράγματι έχουν ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες, έχουν όλα τα όρια και τους στόχους που έχουμε βάλει ήδη τους έχουμε εκπληρώσει και σήμερα που μιλάμε η ζήτηση για συμμετοχή στο Μαραθώνιο της Κρήτης είναι τεράστια και σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιηθούν όλοι. Από την αρχαία Ελιά των Βουβών, ηλικίας 3.000 ετών, που έχει κηρυχθεί ως παγκόσμιο μνημείο εξαιρετικής σημασίας της φύσης, έχουν στεφθεί και νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Το πώς πρέπει να διατηρούμε τέτοια μνημεία, τα οποία είναι κομμάτια του πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας, και συγχρόνως αυτό να το ενώνουμε και να το παντρεύουμε με τον αθλητισμό. Είναι δηλαδή δύο ιδεώδη, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός, τα οποία για άλλη μια φορά εδώ σήμερα έχουν κοινό βηματισμό. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί λαμπαδιδρομία με εκκίνηση από το Καστέλι Κισάμου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο μεγάλο αθλητικό γεγονός της Κυριακής.